Μέχρι τη στιγμή, η χρονική στιγμή που κατατέθηκε η προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, θεωρώ ότι ο εμπεριμός είναι καταγεγραμμένος εγγράφως από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Διότι όταν καταθέσαμε την προσφυγή, η διαδικασία έτσι είναι, ο αρμόδιος εισηγητής ζητάει τη συμπλήρωση φακέλου από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ζητώντας λοιπόν ο εισηγητής τη συμπλήρωση του φακέλου ενώπιον του ΣΤΕ από τα αρμόδια υπουργεία, ζήτησε εξηγήσεις. Τι γίνεται εδώ πέρα, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε και που φτάσαμε. Και ξέρετε τι απάντησε το Υπουργείο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτό πρέπει να είναι εις γνώση των κατοίκων για να ξέρουν τι γίνεται. Απάντησε ότι δυστυχώς δεν είναι στο χέρι μας, διότι η ΔΕΗ έπρεπε να καταθέσει επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο λέει δεν κατέθεσε. Όμως αυτό δεν είναι αληθές, διότι υπάρχει εδώ με αριθμό πρωτοκόλλου το έγγραφο της ΔΕΗ, το επιχειρησιακό σχέδιο όπως κατέθηκε. Θα έπρεπε δηλαδή το Υπουργείο να είχε κάνει, να είχε προχωρήσει τις ενέργειες. Το ΔΕΗ Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι συναρμόδιο, το δεύτερο μέρος του συναρμόδιο, απάντησε, δεν έχουμε καν φάκελο κρινής. Σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή, όταν ερχόταν πολιτικά και παράδοση οι υπουργοί εδώ στην Ακρινή, ουσιαστικά ερχόταν όλοι να έρθουν. Έχοντας κυλημένη μια αποφασισμένη άποψη ότι με την κατάσταση δεν θα γίνει. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να επανέλθετε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Από το τίποτα, δηλαδή, από το τίποτα αυτό που γίνεται.